Μπορούμε να ρωτήσουμε, θέλετε να ρωτήσουμε τα ψηφιακά με ερώτηση. Ένα βασικό, αν συνδυάζεται η επίσκεψή σας με την ψήφιση της θεσμικής τροπολογίας και, και το σώμα αυτό που προωθείτε για τη φύλαξη των συνόρων, και αν θέλετε να μας κάνετε και ένα σχόλιο, αν αυτό έχει σχέση και με την φράση του Υπουργού ότι ο στρατός θα πρέπει να αναλάβει και την εσωτερική ασφάλεια, δηλαδή αν το συνδέει με το προσφυγικό. Καταρχάς, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο κύριος Υπουργός, στο τέλος της χθεσινής του ομιλίας, εξήγησε επακριβώς γιατί το είπε αυτό και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάστηκε η αντιπολίτευση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο θα το δείξω στο τέλος. Έρχομαι να εξηγήσω τους λόγους σημερινής μου επίσκεψης. Μετά από την χθεσινή ψήφιση των τροπολογιών αυτών και είδατε ότι ήταν ακριβής και η ώρα που ήρθα εδώ, ήρθα για να δώσω και να σηματοδοτήσω την αλλαγή της όλης κατάστασης. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση υπό τον κύριο Πρωθυπουργό, δήλωσε ότι στο θέμα του μεταναστευτικού αλλάζει η συνολική εικόνα. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι έχουμε πει και τι έχει γίνει. Το πρώτο από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε είναι ότι αλλάζει όλη η κατάσταση σε σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εκδόθηκε ένα έγγραφο, ζητήθηκε από όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να δηλωθούν στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη από τις 400 και παραπάνω που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Εγγεγραμμένες ήταν μόνο οι 80 και αυτή τη στιγμή λαμβάνονται μέτρα να ληφθούν και οι υπόλοιπες. Όσες δεν εφαρμόσουν αυτό το οποίο έχει ζητηθεί και πρέπει σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία, θα πρέπει να αποσυρθούν από τη συνδρομή που παρέχουν στις δομές. Το δεύτερο θέμα το οποίο ανακοινώθηκε. Η διαχείριση των ασυνόδευτων παιδιών. Είναι ένα μείζον θέμα αυτό. Τι κάναμε σε αυτό? Έχει καθοριστεί εθνικός αντιπρόσωπος, η κυρία Αγαπηδάκη, και ήδη έχουμε ξεκινήσει το να μεταφέρουμε τα παιδιά από τα νησιά. Σήμερα το πρωί που μιλάμε, άλλος ένας αριθμός παιδιών μεταφέρθηκε από την Μόρια στην Αθήνα. Είναι ένα πλάνο το οποίο το εφαρμόζουμε. Τρίτο θέμα, το θέμα με το άσυλο. Ο νέος νόμος ψηφίστηκε, θα εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2020. Προσλαμβάνονται 500 άτομα τα οποία θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες ασύλου και σκοπός μας είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Τρίτο θέμα, οι νέες δομές φτιάχνονται και στα νησιά έχουν επιλεγεί οι χώροι, μα και στο εσωτερικό κάποιες δημιουργούνται για να γίνει η αποσυμφόρηση. Το πέμπτο θέμα, ξέχασα κάτι. Ο ΕΝΦΕΣ, για τον ΕΝΦΕΣ. Το άσυλο το είπα. Έρχομαι στον ενιαίο φορέα. Τα ανταποδοτικά, με συγχωρείτε. Ο κύριος Πέτσας ανακοίνωσε τα ανταποδοτικά. Ήδη ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών διαχειρίζεται αυτό το θέμα με τους Δήμους, οι οποίοι σηκώνουν ένα ιδιαίτερο βάρος σε σχέση με το μεταναστευτικό. Και η συνένα δράση, 5+1 δράση, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων με τη δημιουργία του ενιαίου φορέα επιτήρησης συνόρων. Εδώ και δύο μέρες που εφαρμόζουμε τα νέα μέτρα, ήδη βλέπουμε αποτελέσματα. Εγώ θα σας πω κάποια επιχειρησιακά θέματα. Με τη συνέργεια αυτή την οποία γίνεται μεταξύ της αστυνομίας και του στρατού Ξηράς, τα περίπολα στον Εύρο αυξήθηκαν κατά 50%. Εκεί που είχαμε κάποιους αριθμούς, διπλάσια και τριπλάσια αριθμοί έχουν προσθεθεί. Καλύτερη διαχείριση του προσωπικού μας και καλύτερη διαχείριση των μέσων. Έχει συγκροτηθεί ένα ενιαίο κέντρο το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε συνολική εικόνα για τον Εύρο. Και πολλά άλλα τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια. Χθες το βράδυ, μέχρι τις 3 και 4 τα ξημερώματα, περάσαμε κάθε σημείο στο ποτάμι.
που δραστηριοποιείται η αστυνομία και ο στρατός ξηράς, και σήμερα ολοκληρώσαμε και, και το σύνολο, το σύνορο μας, πάνω από 200 χιλιόμετρα πάνω στην οριογραμμή, και ελέγξαμε κάθε χώρο και είδαμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να δώσω ως μήνυμα είναι το απόλυτο. Έχει αλλάξει η κατάσταση. Παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία δεν μας αρέσει καθόλου και προσπαθούμε να βάλουμε τάξη. Αυτό κάνουμε. Κύριε Υπουργέ, πέραν όλων αυτών που είναι πολύ γνωστά ήδη από την κυβέρνηση, ο ρόλος ο δικός σας ως εκπληκτή στο θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού φέρνει κάτι στην πράξη πλέον πάνω σε όλα αυτά που αναφέρατε? Μα νομίζω αυτό εξηγώ μέχρι τώρα. Μέχρι πριν δύο μέρες δεν γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι πριν δύο μέρες είχαμε κομμάτια, είτε προερχόντουσαν από τις ένοπλες δυνάμεις, είτε προερχόντουσαν από τα σώματα ασφαλείας, τα οποία το καθένα δρούσε σύμφωνα με το δικό του το σχεδιασμό και σύμφωνα με τη δικιά του λογική, διαχειριζόμενο τα δικά του μέσα. Αυτή τη στιγμή, αυτή η ένωση η οποία έγινε υπό τον ενιαίο φορέα επιτήρησης συνόρων, αυτό το αποτέλεσμα έχει. Σχετικά βλέπουμε, εγώ θα σας δώσω ένα απλό επιχειρησιακό παράδειγμα. Έχουμε διαφορετικά μέσα διαφορετικών οργανισμών και δρούνε όλα στον ίδιο χώρο. Έρχεται ο ενιαίος φορέας και να κάνει μια σωστότερη διαχείριση. Και εκεί που υπάρχουν κενά, να τα κλειδώσει. Θα σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. Χθες το βράδυ, πολύ αργά, ο κύριος αρχηγός αστυνομίας μου τηλεφώνησε να με ρωτήσει αν θέλω κάτι επιπλέον για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αρμονικότατα. Αυτή λοιπόν. Αυτή η συγκρότηση του ενιαίου φορέα επιτήρησης συνόρων έχει σαν σκοπό τον συντονισμό. Τον καλύτερο συντονισμό. Αυτό. Και τα αποτελέσματα ήδη τα βλέπουμε. Για την εσωτερική ασφάλεια, είπατε ότι θα μας κάνετε ένα σχόλιο. Και τι ακριβώς ρόλο θα παίξει ο στρατός σε αυτό, δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο στρατός για την εσωτερική ασφάλεια, ποια ανάγκη υπάρχει? Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και να ρωτάμε αυτό το οποίο πρέπει να ρωτάμε και να απαντάμε αυτό το οποίο πρέπει να απαντάμε. Ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν κανένα ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια. Το εξήγησε απόλυτα ο κύριος Υπουργός. Και ούτε εγώ θέλω να μεταφράσω τι είπε ο κύριος Υπουργός. Είναι δεδομένο, είναι το Σύνταγμά μας, είμαστε δημοκρατική χώρα. Δεν έχει καμία σχέση ο στρατός με οι ένοπλες δυνάμεις με την εσωτερική ασφάλεια. Οι ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή έρχονται να συνδράμουν στα χερσαία σύνορα την ελληνική αστυνομία με τη συνοριοφυλακή. Στα θαλάσσια σύνορα το λιμενικό έρχονται να συνδράμουν στην επιτήρηση των συνόρων. Άρα θα δείτε ξεκάθαρο. Μια λεκτική ακροδεξιά. Όχι, δεν θέλω. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα τα οποία οφείλουμε να δούμε. Υπάρχει η ουσία αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν αποφασιστεί. Υπάρχουν τα έργα της κυβέρνησης που καθημερινά πρώτα τα κάνει και μετά τα λέει, και να μην σταθούμε σε αυτό. Ο κύριος Υπουργός έδωσε επαρκέστατες εξηγήσεις χθες το βράδυ. Έχουμε κάποιο να ρωτήσω για το άρθρο και έξι των συνολοφυλακών? Όχι, προχωράει. Είναι ένα θέμα το οποίο προχωράει. Περιμένουμε εντός του Δεκεμβρίου. Προχωρεί βεβαίως. Και οι συνολοφυλακές. Και οι 400 για την περιοχή του Εύρου και 800 για την περιοχή των νησιών. Και τα 500 άτομα για την ενίσχυση των υπηρεσιών ασύλου προχωρούν κανονικά. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Και κάτι ακόμα. Την ίδια στιγμή έχουμε αύξηση ροών από τη θάλασσα, ανοιχτά Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης. Έχουμε κάτι μπροστά από την κατεύθυνση? Βεβαίως. Ό,τι γίνεται στην περιοχή του Εύρου, το ίδιο θα γίνει και στην περιοχή των νησιών. Πολύ γρήγορα θα δείτε αποτελέσματα. Χθες έγινε και μια κριτική σχετικά με τη δυνατότητα απευθείων αναθέσεων που θα σας δίνεται στο νέο φορέα. Πρώτον, αν εσείς θα εκμεταλλευτείτε αυτή τη δυνατότητα και θα πάρθει σύντομα εξοπλισμός, και δεύτερον, τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Δεν έχω να απαντήσω σε καμία κριτική. Δεν θεωρώ ότι έγινε κάποια κριτική. Υπάρχει μια εθνική ανάγκη, υπάρχει ένα πρόβλημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε λύση, και επιλέγονται σύμφωνα με τους θεσμούς και την νομοθεσία λύσεις για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Δεν νιώθω ότι υπάρχει καμία κριτική. Θα ξανάρθω την επόμενη Τρίτη. Ο Εύρος είναι σπίτι μου. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.